Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε μια ακόμα φανταστική πραγματικά εκπομπή Ελλήνων Έγκαιρσης. Μια εκπομπή που κάθε απόγευμα πια στο τηλεάστη σχολιάζει, μελετά, αναλύει τα ωραιότερα και σημαντικότερα βιβλία. Πραγματικά τα καλύτερα που υπάρχουν στην ελληνική βιβλιοαγορά. Βιβλία που έρχονται να κοσμήσουν τη βιβλιοθήκη σας αλλά και να αλλάξουν τη ζωή σας. Να αλλάξουν τη ζωή μας. Διότι εδώ είναι το θέμα. Μόνο όταν αποκτήσουμε ένα εθνικό όραμα θα μπορέσουμε να σώσουμε την πατρίδα. Είδα χθες το ΙΝΑΕ 3 την εκπομπή ανιχνεύσεις και πραγματικά εξεπλάγει με την ευφυΐα, όπως όλοι διαπιστώσα, του Αχμέντ Νταβούτογλου, αλλά κυρίως με το εθνικό του όραμα. Ένας άνθρωπος έχει εθνικό όραμα σε μια χώρα και ξαφνικά αυτή η χώρα γίνεται το επίκεντρο της οικουμένη. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Λοιπόν, είναι αυτό που μου λείπει ο Μάσης. Μια και ξεκινάς με τον Αχμέντ Νταβούτογλου και τη χθεσινή εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση 3, για την οποία είχαμε πει στην εκπομπή μας το μεσημέρι να τη δουν οι φίλοι τηλεθεατές. Και εύχομαι πολύ να μας άκουσαν και να την είδανε. Πιστεύω ότι θα ανεβάσει και ο Ευώνυμος στο διαδίκτυο. Για όσους δεν την είδανε. Θέλω να μείνω λοιπόν σε αυτό το οποίο είπε, Λεωρίδα, το οποίο είναι πάρα πολύ σωστό. Και μάλλον είναι και το κλειδί της υποθέσεως. Βέβαια αυτό. Τι είναι αυτό που λείπει στην Ελλάδα σήμερα? Το όραμα. Ο Έλληνας, να ξέρετε, και θέλω αυτό να το καταλάβετε λίγο πριν ξεκινήσουμε με την εκπομπή και επόμενες προσφορές, είναι ένας πολύ ιδιαίτερος λαός και εξαιρετικά δυσκολοκυβέρνητος. Είναι ένας λαός ο οποίος μπορεί να βρεθεί στο ζενίθ και να κάνει αυτά που κανείς άλλος δεν μπορεί να κάνει, και είναι αυτός ο λαός που μπορεί να τα καταστρέψει όλα. Ναι. Γεννήσαμε ένα Μιλτιάδη για να μας πάει στο μαραθώνα να κερδίσουμε την αθάνατη δόξα και να τον αφήσουμε να πεθάνει στη φυλακή από γάγρα την άλλη χρονιά. Γεννήσαμε ένα Θεμιστοκλή για να κερδίσει η Σαλαμίνα και να σωθεί η Ευρώπη, για να το στείλουμε πεθάνει στην Περσία. Γεννήσαμε ένα Κολοκοτρώνη για να τον κλείσουμε στη φυλακή. Δεν έχουμε αλλάξει. Ναι. Ο ελληνικός λαός, η ψυχοσύνθεση αυτής της ράτσας, αυτής της φυλής, είναι σαν τα δύο πρόσωπα του Ιαννού που είχε ο αρχαίος θεός των Ελευσινίων Μυστηρίων. Που ήταν ένα πρόσωπο με δύο αντιφατικά πρόσωπα. Το ένα αντίθετο από το άλλο. Τι είναι αυτό τώρα που κάνει τον Έλληνα να βγάζει το καλό του πρόσωπο, που τον βγάζει να ενεργοποιεί από μέσα του την θετική πλευρά του χαρακτήρα του, αυτή που παράγει λάμψη, πολιτισμό? Η ύπαρξη οράματος. Και εδώ βρίσκεται η αληθής ευθύνη της ηγεσίας. Να μπορεί να παράσχει όραμα σε αυτόν τον λαό. Μια ηγεσία που δεν παράγει όραμα, αλλά το μόνο που την ενδιαφέρει είναι πως θα περάσει η ίδια καλά και εμείς καλύτερα. Είναι η ηγεσία που έχει την ευθύνη, που κάνει τον Έλληνα να συμπεριφέρεται όπως τον βλέπουμε τώρα. 15 διαδηλωτές μας μέρη είχαν κλείσει στην Αθήνα. Σε μια μέρα απεργίας, δεν πήγαν συγκοινωνίες, με ζέστη, δεν μπορούσαν να δουν στα μαγαζιά, βγήκαν 15 άνθρωποι, 30 στην Βαλή Σοφία και κλείσαν την Αθήνα. Ναι. Δηλαδή αυτά είναι που βλέπεις και τρελαίνεσαι. Ναι. Και λες τι έχει πάθει αυτός ο λαός. Ο λαός μας δεν έχει όραμα. Ποιο είναι το όραμα της Ελλάδος σήμερα? Να μην χρεοκοπήσουμε. Ουδέ όραμα. Ναι. Δεν μπορεί αυτό για να κινητοποιήσει την ψυχή αυτό του Έλληνος. Δεν μπορεί να κινητοποιήσει τις δημιουργικές δυνάμεις του έθνους. Και η μεγάλη ευθύνη της γενιάς μας και κυρίως ημών των πολιτικών είναι να μπορέσουμε να δώσουμε στον Έλληνα πίστη στο πεπρωμένο του. Πίστη στο εθνικό του όραμα. Και υπό την έννοια αυτή, η προσπάθεια που κάνουμε και εδώ με τα βιβλία είναι ιδιαίτερα θεοφελής, το πιστεύω. Γιατί σε αυτό κατατείνει. Και πολύ σωστά είπε ότι δυστυχώς για μας αυτό το δίδυμο Ταγίπ Ερντογάν ως επικεφαλής της εξουσίας κυβερνητικής στην Τουρκία και Αχμέντ Νταβούτογλου ως ο ηθήνων νους, αυτός ο οποίος έχει σχεδιάσει την ιδεολογία αυτού του νεοοθωμανισμού, είναι ένα πολύ επικίνδυνο δίδυμο για την Ελλάδα. Θέλω να πω σε πολύ αδέρες γραμμές τι είναι ο νεοοθωμανισμός για να το καταλάβουν και όσοι δεν αγοράσουν δυστυχώς αυτό το βιβλίο. Ενώ από τον Κεμάλ και μετά, τον Κεμάλ Ατατούρκ, αυτόν που γέννησε τους Τούρκους, η Τουρκία είχε διαρρήξει τους δεσμούς με το Οθωμανικό της παρελθόν, γι' αυτό και άλλαξε το αλφάβητο, το έκανε λατινικό, κατήριξε την Ισλαμική θρησκεία και δεν την άφηνε να μπαίνει μέσα στη δημόσια ζωή κ.ο.κ. Έγινε η Κεμαλική Τουρκία. Η Κεμαλική Τουρκία ήταν ένα εθνικιστικό κράτος, μια δικτατορία, αλλά στα όρια της Τουρκίας. Προσέξτε τώρα, ποια είναι διαφορά. Έρχεται ο Αχμέντ Νταβούτογλου και λέει λάθος. Δεν το φερθήκαμε σωστά. Τώρα πρέπει να ανασυστήσουμε τη νέα Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η οποία νέα Οθωμανική Αυτοκρατορία τι θα είναι? Δεν θα είναι κατάκτηση των εδαφών όπως η παλαιά, αλλά θα είναι
ένας γεωπολιτικός χώρος εις τον οποίον κυρίαρχη δύναμη θα είναι η Τουρκία και όλες οι χώρες που σήμερα υπάρχουν πάνω στα πρώην εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας θα είναι οι χώρες δορυφόροι αυτής της κυριάρχου δυνάμεως της Τουρκίας. Και αυτή η κυρίαρχη δύναμη θα αποκτήσει στρατηγικό βάθος, θα αποκτήσει την αναγκαία ισχύ για να γίνει αυτή η κυρίαρχη δύναμη. Πώς? Συνδεόμενη με το Ισλάμ, γινόμενη ο εκπρόσωπος του Ισλάμ. Ήρθε ο Ερντογάν στην Ελλάδα και ζήτησε από τον Έλληνα Πρωθυπουργό τζαμί για τους μουσουλμάνους Αθήνας. Και ρωτώ, πόσοι από τους μουσουλμάνους Αθήνας είναι Τούρκοι? Σχεδόν κανένας. Πολύ λίγοι. Σχεδόν κανένας. Όμως ο Ερντογάν απέτησε για τους μουσουλμάνους τζαμί και ο Παπανδρέας του το έδωσε. Γιατί δεν το απέτησε, πρόσεξε, ως Πρωθυπουργός Τουρκίας. Το απέτησε ως ο Σουλτάνος του νέου Χαλιφάτου της νέας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και αυτή η ιδεολογία του Νεοθωμανισμού είναι που τους οδηγεί σε σύγκρουση με το Ισραήλ και δημιουργεί αυτή την, αναγκαστικά την πολύ μεγάλη ευκαιρία που λέγαμε και χθες. Γιατί ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος. Είναι φίλος μου. Και αυτό που δεν το καταλαβαίνει στην πολιτική έχει βαθιά και μαύρα μεσάνυχτα, εάν μένει σε ιδεολογήματα και σε ψυχαναγκασμούς. Ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου. Και αυτή τη στιγμή οι σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ λόγω του Οθωμανισμού θα δοκιμαστούν σκληρά. Ναι, ακόμα χειρότερα από ό,τι μέχρι χθες. Διότι η Τουρκία για να μπορέσει να γίνει εκπρόσωπος του Ισλάμ και με το Ιράν θα δίνει πυρηνικά και με το τη Χαμάς θα υποστηρίζει και το Ιράκ θα υποστηρίζει και γενικά θα μπαίνει μέσα στα ενδότερα των σημείων που ενοχλούν το Ισραήλ. Όσοι λοιπόν είδαν τη χθεσινή εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση 3, είμαι βέβαιος ότι καλώς κατάλαβαν πόσο σημαντικό πράγμα είναι να μελετήσουμε αυτή την ιδεολογία του Νεοοθωμανισμού. Σας ξαναλέω λοιπόν, όπως το κάναμε εδώ και δύο εκπομπές, να έρθει εδώ ο φακός Αλέξης μπορεί να παγώσει, ότι και σήμερα στο 210-38-15.000 με ένα απλό τηλεφώνημα και στο 6-9-84-14-25-55 με ένα γραπτό, μην ξαναλέω, και σήμερα στο 210-38-15.000 με ένα απλό τηλεφώνημα και στο 6-9-84-14-25-55 με ένα γραπτό μήνυμα μπορείτε να αγοράσετε στην προνομιακή τιμή των 28 ευρώ που είναι η χαμηλότερη τιμή της αγοράς κατά τηλεοπτική αποκλειστικότητα το βιβλίο του Αχμέντ Νταβούτογλου «Το στρατηγικό βάθος, η διεθνής θέση της Τουρκίας» σε μετάφραση Νικολάου Ραπτοπούλου αλλά και η επιστημονική εμέλεια Νεοκλέου Σαρή. Να ξεφυρίσω λίγο το βιβλίο, θα δείξω δύο-τρία κεφάλαια και να πάω παρακάτω. Το είπα και χθες, το ξαναλέω. Ασφαλώς το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους ιδιαίτερους ευφυείς και νοήμονες εκ των τηλεθεατών που το άμα παρακολουθούν. Και δεν το λέω για να θίξω τους υπολείπους που δεν θα αγοράσουν το βιβλίο, γιατί μπορεί και αυτό να το αγοράσει για διαφόρους λόγους, για οικονομικούς ή άλλους. Το λέω γιατί θέλω να καταλάβουμε όλοι ότι οι γνώσεις είναι δύναμης. Και όταν θέλει κάποιος να μιλάει για ορισμένα θέματα, είναι υποχρεωμένος προηγουμένως να έχει μελετήσει τον αντίπαλό του. Γιατί αν μελετάς και εκφέρεις απόψεις χωρίς να έχεις μελετήσει τον αντίπαλό σου, είσαι γελίος. Βλέπετε εδώ κεφάλαιο. Νεοαπικιοκρατία και Ισλαμισμός. Μα αυτό είναι. Αυτό νεοαπικιοκρατία και Ισλαμισμός. Άλλο κεφάλαιο. Με το που θα ανοίξουν τα σύνορα της Ευρώπης και τους Τούρκους. Οι γεωπολιτικές θεωρίες, η μεταψυχροπολεμική περίοδος και η Τουρκία, η αντίληψη του χώρου, προσέξτε, η αντίληψη του χώρου, οι γεωγραφικοί προσδιορισμοί και οι χάρτες. Δηλαδή μέχρι που φτάνει για μας τους Τούρκους η δική μας σφαίρα επιρροής, ο δικός μας ζωτικός χώρος. Ή λίγο παρακάτω εδώ, η ιστορική κληρονομιά και Βαλκάνια. Προσέξτε, μας λέτε τα Βαλκάνια μια ειρηνική κοινωνία επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Έχουμε δεσμούς οι λαοί που ήμασταν κάτω από τους Οθωμανούς. Και αυτούς τους δεσμούς θέλουμε να ενισχύσουμε. Είναι σύμπτωση ότι αυτό το λέει ο Νταβούτογλου το αναγράφει και είναι αυτό που έγραφε η κυρία Ρεπούση πρέπει στο βιβλίο. Ασφαλώς και δεν είναι σύμπτωση, το λέω εγώ ευθέως. Ασφαλώς και δεν είναι. Κυρία Ρεπούση είναι ένας πολύ καλός εγχώριος εκπρόσωπος του Νεοοθωμανισμού. Το Ισραήλ ως έθνος κράτος και οι παγκόσμιες περιφερειακές ισορροπίες. Προσέξτε, μιλάμε για βιβλίο που πάει στα πολύ βαθιά, κυρίες και κύριοι. Στο 210-38-15.000 με ένα απλό τηλεφώνημα και στο 6-9-84-14-25-55 με ένα γραπτό μήνυμα. Όσοι εκ των τηλεθεατών μας μπορούν να εκτιμήσουν
πόσο σημαντικό πράγμα είναι να καταλάβουμε και να μελετήσουμε τον αντίπαλο, θα πρέπει απαραίτητος να σηκώσουν το ακουστικό τους τώρα, να πληκτρολογήσουν τον αριθμό 2-10-38-15.000 ή να στείλουν ένα γραπτό μήνυμα στο 6-9-84-14-25-55 και να διαβάσουν αυτό το βιβλίο. Σας μεταφέρω μία αγωνία αυτή τη στιγμή. Είναι μεγάλο πράγμα να διαβάσουμε οι Έλληνες αυτό το βιβλίο, να καταλάβουμε τον αντίπαλο. Είναι πολύ σπουδαίο πράγμα να καταλάβουμε πώς σκέφτονται οι Τούρκοι. Γιατί αν δεν το καταλάβουμε, θα ζούμε διαρκώς σε παραμύθια. Και το να ζεις σε παραμύθια είναι πολύ επικίνδυνο πράγμα. 2-10-38-15.000 λοιπόν. Και θέλω επί τη ευκαιρία, να πάω στην επόμενη προφορά για σήμερα, να συγχαρώ τις εκδόσεις Ποιότητα.